Εντάξει, έχουμε μια καλύτερη εικόνα σε σχέση με προηγούμενες φορές, ειδικά σε φάρμακα που αφορούν ισουλίνες και αναπνευστικά. Όχι ότι είχε αποκαθιστεί το πρόβλημα τελείως, αλλά είναι πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν τον προηγούμενο μήνα. Και αυτό βέβαια οφείλεται στην απαγόρευση εξαγωγών. Τώρα, δεν είχε αποκαθιστεί το πρόβλημα στα αντιβιωτικά, ειδικά σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες. Και επίσης, μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε σε κολλήρια. Δηλαδή, κολλήρια υπάρχουν μετρημένα αυτά που μπορούμε να πάρουμε τη βδομάδα. Ένα με δύο κομμάτια από το κάθε είδος που δεν φτάνουν, δεν αρκούν για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Σε άλλα είδη. Συνήθως αυτά είναι. Αυτά τα μεγάλα προβλήματα είναι σε αυτές τις τέσσερις κατηγορίες. Αφού αυτή τη στιγμή μπορούμε και εξυπηρετούμε τον κόσμο με το θέμα των ισουλινών, στο θέμα των αναπνευστικών. Με δυσκολία, δηλαδή ο ασθενής δεν θα έρθει μία φορά στο φαρμακείο, θα έρθει και δύο και τρεις φορές. Αλλά τουλάχιστον δεν θα πάρει τη συνταγή να πηγαίνει από φαρμακείο σε φαρμακείο. Κάτι είναι και αυτό. Νομίζω ότι εκεί που πρέπει να το δούμε, διότι έρχεται χειμώνας, θα χρειαστούμε τα αντιβιωτικά, θα χρειαστούμε τα αντισταμινικά, θα χρειαστούμε τα κολλήρια, ίσως είναι περισσότερο το καλοκαίρι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι φάρμακα και πρέπει να καλό είναι να υπάρχουν στο φαρμακείο. Το θέμα με το εμβολιασμό, καταρχήν να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι από φέτο έχουμε τριών διαφορετικών ειδών εμβόλια. Το τετραδύναμο που υπήρχε μέχρι πέρυσι, το γνωστό αυτό που, είναι, που απευθύνεται στο σύνολο σχεδόν των ασθενών, άνω των 60 ετών και άνω των 65 ετών. Το άνω 60 και 65 απευθύνεται όμως σε άτομα που έχουν υποκείμενος νόσους. Δεν είναι, δηλαδή δεν μπορεί να το πάρει ο καθένας, πρέπει να έχει κάποια σοβαρά προβλήματα με ζάχαρο, με χρόνια αποφραχή πνευμονοπάθεια. Πιθανόν, αλλά αυτό θα πρέπει να σας το πει αυτό με τους καρκινοπαθείς, γιατί εκεί πέρα είναι μια ειδική περίπτωση αν θα πρέπει να πάρει όχι εμβόλιο. Και αυτό το οποίο τουλάχιστον πετυχαίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι ότι ενισχύουν το ανασωπητικό σύστημα περισσότερο. Τώρα, τι γίνεται. Από 1 του Νοέμβρη θα μπορεί ο καθένας από εμάς να έρθει στο φαρμακείο με το άμκα του. Θα μπαίνει ο φαρμακοποιός σε μια ειδική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί, την είχαμε και πέρυσι αυτή, και θα μπορεί να κάνει το εμβόλιο, το τετραδύναμο, αυτό που υπήρχε μέχρι πέρυσι, δωρεάν. Τώρα, για τα άλλα δύο, θα πρέπει να συνταγογραφηθούν από τον γιατρό και μετά θα έρθει στο φαρμακείο να το κάνει.